Επεξεργασία φωτογραφιών. Η φωτογραφία στη Wikipedia είναι ένα σημαντικό κομμάτι εμπλουτισμού ενός λήματος. Βοηθούν ένα λήμα να αποκτήσει ελκυστικότητα και πληρότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί συνήθως οι φωτογραφίες διέπονται από πνευματικά δικαιώματα. Για την καλύτερη διαχείριση των φωτογραφιών έχει αναπτυχθεί ξεχωριστή εφαρμογή, το Wikimedia Commons, στα ελληνικά κοινά πολυμέσα, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο αποθετήριο. Εφόσον διαθέτουμε λογαριασμό, μπορούμε να εισάγουμε είτε μια δική μας φωτογραφία ή να εισάγουμε μια φωτογραφία για την οποία έχουμε σαφή και συγκεκριμένη άδεια από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων. Για τους νέους χρήστες, προτείνεται η αντιγραφή φωτογραφιών από ξενόγλωσσες Wikipedias με απλό copy-paste του αντίστοιχου συνδέσμου. Ας δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε την εφαρμογή. Το εικονίδιο της εφαρμογής βρίσκεται στην κεντρική σελίδα στο κάτω μέρος με γενικό τίτλο «Αδελφικά εγχειρήματα». Επιλέγουμε Wikimedia Commons στα ελληνικά κοινά πολυμέσα. Τώρα βρισκόμαστε στο κύριο σώμα της εφαρμογής και εφόσον θέλουμε να εισαγάγουμε μια καινούρια δική μας φωτογραφία, επιλέγουμε «Ανεβάστε». Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ πως η φωτογραφία μας πρέπει ήδη να έχει εισαχθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας ή σε κάποιο μαγνητικό μέσο. Όταν βρεθούμε στην κύρια εφαρμογή, εμφανίζεται ένα κείμενο το οποίο μας ενημερώνει για τις προδιαγραφές της φωτογραφίας μας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα. Στη συνέχεια, και αφού μελετήσουμε τις οδηγίες, επιλέγουμε «Επόμενο», οπότε βρισκόμαστε στην οθόνη. Σε αυτό το σημείο μπαίνουμε στο βήμα της επιλογής της φωτογραφίας από αρχεία μας, όπου επιλέγουμε «Επιλέξτε αρχεία πολυμέσων για κοινή χρήση». Σε αυτό το σημείο περιηγούμαστε στα αρχεία του υπολογιστή μας και επιλέγουμε το αρχείο που βρίσκεται η φωτογραφία μας, ώστε να ανέβει στη βάση δεδομένων του Wikimedia Commons. Ο τύπος του αρχείου πρέπει να είναι αρχείο εικόνας, ένα από τα πολλά είδη που υπάρχουν, όπως αρχεία που τελειώνουν σε PNG, PDF, JPG και όχι αρχείο κειμένου. Το αρχείο θα πρέπει να έχει ένα όνομα που πρώτη φορά θα αναφέρεται στη βάση δεδομένων του Wikimedia Commons. Στη συνέχεια, και εφόσον το αρχείο μας έχει ανέβει στη βάση, εμφανίζεται η επιλογή «Επόμενο» για το επόμενο βήμα. Εδώ δηλώνουμε εάν μας ανήκει η φωτογραφία ή όχι. Εάν η φωτογραφία δεν είναι δική μας, θα πρέπει να δώσουμε αρκετά στοιχεία για την ταυτοποίησή της. Στην επόμενη σελίδα εισάγουμε διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν στη φωτογραφία, όπως τον τίτλο, σε ποια γλώσσα είναι η περιγραφή της, την ημερομηνία στην οποία τραβήχθηκε ή εναλλακτικά την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής της και την κατηγορία στην οποία ανήκει. Σημείωση. Οι κατηγορίες εδώ είναι μόνο αγγλόφωνες. Μόλις ολοκληρώσουμε με αποθήκευση της φωτογραφίας, εμφανίζονται επιλογές σε σχέση με τη χρήση της σε λήματα. Οι επιλογές αυτές αφορούν περισσότερο στην επιλογή επεξεργασία κώδικα. Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε προς τα Wikimedia Commons μπορούμε να εισαγάγουμε με παρόμοιο τρόπο βίντεο και ήχους τα οποία μπορούν να αποτελούν μέρος ενός νέου λήματος. Είδαμε τις επιλογές
όσον αφορά την επεξεργασία των φωτογραφιών. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε το πρώτο μέρος για τη δημιουργία ενός λήματος. Πηγή μας για αυτό το βίντεο είναι η ελληνόφωνη Wikipedia.